8 χρόνια τραγούδησε, μόνο τόσα πρόλαβε. Πρόκειται για τη Μαρή Κανίνου, που πέθανε στα 35 της το 1957, χτυπημένη από τον καρκίνο. Η εκρητική παρουσία της στο πάλκο έμεινε αλυσμόνητη. Στη φωνή της υποκλήθηκαν όλοι, και αυτά όλα μέσα από μαρτυρίες. Η παρουσία της Μαρή Κανίνου σηματοδότησε μια νέα εποχή στην ερμηνεία του λαϊκού τραγουδιού και παράλληλα εδραίωσε μια καινούργια αντίληψη στη σκηνή των λαϊκών κέντρων της εποχής του 50. Ήταν η τραγουδίστρια που άφησε βαθιά τα σημάδια της στο νεότερο ελληνικό λαϊκό τραγούδι και μέχρι σήμερα θεωρείται αξεπέραστη. Έφτανα μόνο 8 χρόνια υπηρεσία στα πάλκα και στην δισκογραφία για να αφήσει εποχή κάτι που άλλοι δεν κατάφεραν παρά τα ραδιοτηλεοπτικά δεκανίκια που τους πρόσφεραν σε μια ζωή. Την άνοιξη του 1954 μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει το «Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα», όπως λένε, χωρίς να γνωρίζει το τραγούδι που επρόκειτο να ερμηνεύσει. Με το που διαβάζει τους στίχους αντιλαμβάνεται πως έφτασε το τέλος της σχέσης τους με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ξεσπάσει κλάματα, φεύγει και επιστρέφει ξανά στο στούντιο για μια και μοναδική ηχογράφηση στην οποία είναι ολοφάνερο το παράπονο κυλιγμή της. Συνολικά η Μαρή Κανίνου ηχογράφησε 174 τραγούδια σε δίσκους 78 στροφών, από τα οποία το 1/3 ανήκει στο Τσιτσάνη και τα υπόλοιπα σε 20 άλλους δημιουργούς. Στα 119 από αυτά τραγουδάει πρώτη φωνή και στα 55 δεύτερη. Επίσης, άφησε 9 τραγούδια του Τσιτσάνη ηχογραφημένα το καλοκαίρι του 54 στην αίθουσα Παρνασσός από γαλλικό συνεργείο και 11 σε ζωντανή ηχογράφηση του Τζίμι του Χοδρού το 1955. Τα 119 τραγούδια που ηχογράφησε Μαρή Κανίνου, κάνοντας την πρώτη φωνή σε δίσκους 78 στροφών, 34 ηχογραφήθηκαν στην εταιρεία He Master Voice, τα 37 στην Columbia, τα 8 στην Odeon, τα 6 στην Parlophone, τα 12 στην Melody, 20 στη Liberty Αμερικής και 2 στην Apollo Αυστραλίας. Σύμφωνα με μαρτυρία της ανιψιάς της Γιούλα Διαμάν, ο πατέρας της δεν έφτασε ποτέ στην Ελλάδα. Ένα καράβι, πλοίο, μικρασιάτες, παππούς και γιαγιά μικρασιάτες, έχουμε και τη φωτογραφία τους. Εντάξει, ζούνε και ο παπάς μας και δύο κόρες, δύο αδελφές. Έγινε σφανή που σφάξαν οι Τούρκοι. Μπαίνουν στο καράβι. Μέσα στο καράβι την έπιασαν οι πόνοι τη γιαγιά και γέννησε τη θεία. Τον παππού το σφάξανε, δεν ήρθε ποτέ. Στο καράβι ήταν η γιαγιά με δύο κορίτσια και το μωρό της. Ο καπετάνιος το βάφτισε Ευαγγελία, γιατί γεννήθηκε εμπλό Μαρή Κανίνου. Μεγάρων 50 στην Κοκκινιά ήταν το πρώτο του σπίτι. Έτσι γεννήθηκε η Μαρίκα, η Ευαγγελία, το τέταρτο παιδί του Λολογά Χαΐκ και της Σιμαγιοκούλ Ανταμιάν, μέσα στο πλοίο που ονομαζόταν Ευαγγελίστρια. Όταν έφτασαν στην Κοκκινιά, ο αδελφός της Μπαρμπέκ Ανταμιάν, Μπαρκεύ μάλλον, Ανταμιάν, συγγνώμη, 8 χρόνια μεγαλύτερος, που πέθανε και αυτός από καρκίνο το 1955, έκανε ό,τι δουλειά έβρισκε μέχρι και το λούστρο για να επιβιώσει την οικογένειά του. Η Μαρίκα γράφεται στο αρμενικό σχολείο Άγιος Ιάκωβος. Εκεί είχαν ένα δάσκαλο μουσικής που διέκρινε ότι αυτό το κοριτσάκι είχε μεγάλο ταλέντο και της έδινε μαθήματα. Κάθε Κυριακή, επειδή ήταν καλόφωνη, την είχαν στην εκκλησία και έψαλνε. Έψαλαν τόσο καλά, τόσο συγκινητικά, που ο κόσμος δάκρυζε. Ήταν μνημειώδης η παρουσία της όταν κάθε Μεγάλη Πέμπτη τραγουδούσε τον ψαλμό «Που είσαι μητέρα μου». Η Νίνου παντρεύτηκε το 1939 το Χαΐκο Μεσοροπιάν, που ήταν κλειδαράς και είχε ένα μαγαζάκι στην Κοκκινιά. Το ζευγάρι απέκτησε το 1943 ένα γιο, τον Οβανές. Το 1947 ήρθε δύο φορές στην Ελλάδα ένα σοβιετικό πλοίο για να πάρει όσους Αρμένιδες επιθυμούσαν να εγκατασταθούν στην πατρίδα τους. Τότε έφυγαν περίπου οι μισοί Αρμένιδες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Ανάμεσά τους και ο άνδρας της Μαρίκας Νίνου που το έσκασε καταλείποντας εδώ γυναίκα και παιδί. Ο Μεσοροπιάν, δίχως να λάβει διαζύγιο, ξαναπαντρεύτηκε στη Σοβιετική Αρμενία, όπου σκάλεσε και 5 παιδιά. Η Μαρίκα ήταν 17 ετών όταν παντρεύτηκε και το 1942 χώρισαν ενώ είχε αποκτήσει τον Γιαννάκη. Λέει η ανιψιά της.
Ρουμανέζι δηλαδή, στα αρμένικα. Η Νίνου από το 1944 είχε γνωρίσει τον ακροβάτη μουσικό και ηθοποιό Νίνο Νίκο Νικολαίδη. Έγινε ένα καλλιτεχνικό ζευγάρι που πήγαιναν με τα μπουλούκια και έκαναν ακροβατικά ως ντουό Νίνο. Μετά, όταν μεγάλωσε το παιδί της, έγιναν το 2,5 Νίνο από το 1947. Το όνομα Μαρίκα το πήρε από τη μάνα του Νίνο, που θαύμαζε τη Μαρίκα Κοτοπούλη και το Νίνου από τον Νίνο. Έτσι η Ευαγγελία Αταμιάν έγινε Μαρίκα Νίνου. Σε μια εμφάνισή του στον άσπαθμο της Σαλαμίνας, όπου έκαναν ακροβατικά, ο Ναύαρχος ζήτησε να ακούσει ένα τουρκικό τραγούδι από την Νίνου και εκείνη τραγούδισε ένα που ήξερε από τη μάνα της. Στο κοινό βρισκόταν ο ηθοποιός Πέτρος Κυριακός, που τη γνώρισε στο Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο έγραψε το 1948 τα δύο πρώτα τραγούδια. «Ώρες σε κρυφοκοιτάζω και θα σου πω το μυστικό μου». Ήθελε πολύ να ανέβει στο πάλκο και να τραγουδήσει. Στην αυτοβιογραφία του, ο Γιώργος Μπιτσάκης λέει στον Νίκο Οικονόμου ότι τη γνώρισε όταν δούλευε κάπου κοντά με τον άντρα της και τον γιο της. Τα πρώτα βήματα στο πάλκο τα έκανε με το Στελάκι Περπινιάδη στο κέντρο Φλωρίδα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί ήταν ο Γενιτσάρης και ο Λεμονόπουλος. Την είχε γνωρίσει όταν δισκογραφούσε τα τραγούδια του Χιώτη και όπως γράφει στην αυτοβιογραφία του, τότε η Νίνου έπαιρνε νυχτοκάμματο 25 δραχμές. Ζήτησε αύξηση και όταν της είπε όχι, εκείνη του είπε πως είχε πρόταση να πάει να δουλέψει με 90 δραχμές δίπλα στο Τσάνι. Της είπα να πάει να δουλέψει με το Τσάνι, όπου όχι μόνο θα έπαιρνε καλό μεροκάμματο, θα τη βοηθούσε γιατί ήταν καλός συνθέτης. Ο Τσιτσάνης την πήρε έτοιμη από πέρα στα πιστικά της δουλειάς και την τεχνική, αλλά με την κατάλληλη προετοιμασία και με το καλό υλικό που την ετοίμασε, δημιούργησε τη μεγάλη Μαρίκα Νίνου που όλοι γνωρίζουμε. Η Νίνου είχε δισκογραφήσει ήδη με τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Η Βαγγελιό Μαργαρώνη λέει στον παρασκήνιο ότι για την Νίνου μίλησε στο Τσιτσάνη ο Μπουζουξής Ανέστης, ο Γύφτος, και ο ίδιος ο Τσιτσάνης λέει στη βιογραφία του στον Κώστα Χατζηδούλη. Την άκουσα και δεν άρχισα να καταλάβω το ταλέντο της. Κατάλαβα πως με δουλειά θα άφηνε εποχή. Είχε μια ξεχωριστή ερμηνευτική ικανότητα. Γίναμε ντουέτο κάθε βράδυ στο τζίμι, γινόταν χαλασμός κόσμου. Η Μαρίκα στο πάλκο ήταν ασυναγώνης. Οι κινήσεις της ήταν κάτι συγκλονιστικό. Όταν τραγουδούσε, είχε τέτοια εκφραστικότητα και τέτοια μεταδοτικότητα στο κοινό που δεν πρόκειται να γεννηθεί άλλη. Το κέφι που δημιουργούσε η Νίνου στο πάλκο έφτιαχνε μια ατμόσφαιρα που μπορούσε να χαλάσει ο κόσμος στο μαγαζί. Ο Τσιτσάνης έλεγε ότι την έφτιαξε τα μέτρα του. Χρειαζόταν μια Νίνου και η Μαρίκα ένα Τσιτσάνη. Έτσι τα πράγματα που κάνανε αυτό το θρηλυκό δίδυμο και κάθε βράδυ στο τσίμι τροχοδούρου στο Φαλιρικό γινόταν χαμός από κόσμο. Υπάρχει πολύ υλικό, δεν θα σας το πω όλο, γιατί ήδη σας έχω κουράσει, δηλαδή 8 λεπτά. Πάντως είχαν συχνούς καυγάδες με τον Τσιτσάνη. Τον Οκτώβριο του 1951 πηγαίνω για 1,5 μήνα με τον Τσιτσάνη στην Κωνσταντινούπολη για εμφανίσεις στο κέντρο Καζαπλάκα. Με τον Τσιτσάνη έγινε σεισμός. Η αμοιβή του ήταν 3 χρυσές λίρες για τον Τσιτσάνη, 2 λίρες για την Νίνου και 1 για τη Μαργαρώνη, που έπαιζε πιάνο και ήταν η Νίνου που την είχε γνωρίσει στο Τσιτσάνη. Με αυτά τα χρήματα που έστρενε στην Ελλάδα, χτίζει και το σπίτι της στο Εγάλεο. Η Νίνου και ο Τσιτσάνης, παρά την επιτυχία που είχαν οι εμφανίσεις τους, τσακωνόταν διαρκώς. Η σχέση τους γινόταν όλο και πιο δύσκολη. Ήταν φυσικό και επόμενο να ξενήσει πολλούς ότι η δική μας Αρμένισσα έγινε λαϊκή τραγουδίστρια. Η αλήθεια είναι ότι η θεία δεν μιλούσε για την καταγωγή της. Κακά τα ψέματα, τότε αν έλεγε ότι ήταν Αρμένισσα θα τη στιγμάτιζαν. Λέει η ανιψιά της. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα της Τσάνης και Νίνου, τραγούδησαν ξανά στο τζίμι του Χονδρό, αλλά δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Είναι ένα ζευγάρι που θέλει να ακούει ο κόσμος να τραγουδούν μαζί, αλλά οι ίδιοι μεταξύ τους δεν τα πάνε καθόλου καλά. Το 1954, η Νίνου αρρώστησε με καρκίνο στη μήτρα. Αποφάσισε να πάει στην Αμερική για δύο κυρίους λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν για να τραγουδήσει και να μπορέσει έτσι να συντηρήσει την τετραμελή οικογένεια του αδελφού της, του Μπαρκέπ, ο οποίος έπασε και αυτός από καρκίνο, και το γιο της, τον Ωβανές,
Μια και τα κέρδη στην Αμερική από το τραγούδι ήταν μεγάλα. Ο δεύτερος λόγος ήταν για να δοκιμάσει τις καλύτερες μεθόδους θεραπείας που είχε ακούσει ότι υπήρχαν εκεί. Η ανιψιά της όμως λέει ότι όταν πήγε το 1954 στην Αμερική δεν ήταν άρρωστη, ο αδελφός της είχε καρκίνο και εκείνη έστειλε ότι μπορούσε. Είχε να θρέψει πολλά στόματα. Ο Τσιτσάνης δεν την ακολουθεί στην Αμερική. Την άνοιξη του 1954 πριν την αναχώρησή της μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει το τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, όπως λένε, χωρίς να γνωρίζει το τραγούδι που επρόκειτο να ερμηνεύσει. Σας το είπα και πιο πριν στην αρχή. Ότι κατάλαβε ότι με αυτό το τραγούδι ήταν το τέλος της σχέσης τους, ότι το κατάλαβε και ξέσπασε σε κλάματα. Και ακούγεται μέσα στο τραγούδι λιγμή. Το 1955 ο αδερφός της πεθαίνει. Τότε ηχογραφεί και το αγάπη που γίνεται δικό από μαχαίρι από την ταινία Στέλλα του Κακογιάννη. Θα ξαναπάει στην Αμερική το 1956, όπου πάλι θα κάνει θεραπεία και θα δουλέψει με τον Καπλάνη και τον Τζουανάκο, ενώ θα κάνει και άλλες ηχογραφήσεις. Η Ρένα Ντάλια και ο Κώστας Καπλάνης, η Εύα Στυλ, τη βοηθούν κάνοντας ακόμη και έρανο για τα έξοδα του νοσοκομείου, για γιατρούς εισιτήρια, ακόμα και για ρούχα. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα, δεν σταμάτησε να δουλεύει για το μεροκάματο. Είχε να ξεχρεώσει κάποια πράγματα και άρχισε να δουλεύει άρρωστη του Τζίμι. Πήγαινε με το λεωφορείο. Για να μην πεθάνει της πείνας, ξανά πιάσε δουλειά στο Τζίμι του Χοντρού. Παρά τους φρικτούς πόνους, έμεινε στο πάλκο ως τις αρχές του Φλεβάρι του 57 με αμοιβή 1000 δραχμές στο τραγούδι. Η Μαρή Κανίνου, η βασίλισσα του λαϊκού τραγουδιού, όπως γράφει η αγγελία του θανάτου της, πέθανε στις 23 Φλεβάρι του 1957. Τη θάψα στο σχιστό της Νεάπολης, πλάι στον αδελφό της που είχε πεθάνει το 1955. Δεν υπάρχουν ούτε οι τάφοι τους, ούτε τα οστά τους. Υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες της, τρεις εμφανίσεις της σε κινηματογραφικές ασπρόμαυρες ταινίες, ερμηνεύοντας τραγούδια και λίγα ρούχα της που φύλαξε η ανιψιά της, η Γιούλα Ανταμιάν. Ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή της. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Γεια και χαρά σε όλους.